Παύλο, πού σε πετυχαίνω? Α, είσαι με την Αντριάννα για βόλτα. Άρα, δεν μπορείς να μιλήσεις. Τι να έχω, ρε φίλε. Εν ξέρεις. Θυμηθήκα την Ελένα Νεψές που την έδωσε τον παράκι μαζί με τον τύπο. Γύρισε μου. Εντάξει, ρε φίλε, κάμε τη δουλειά σου. Εν να δω τώρα αν είναι... περνώ μετά. Okay, bye. Τι έγινε? Έκαμε σωτές που πάνε Νικολά. Ναι. Μετά πήγα μία βόλτα στη μαγαζιά. Καλά, εσύ θα παίρνωσες που την Αλεξάνδρα. Ναι, μωρέ. Αλλά το ξανασκέφτηκα. Καλύτερα να μάθω τα νέα της από τις ειδήσεις. Εντάξει. Μην είμαι και μέσα στα πόδια της γυναίκας. Κανένα άλλος πως τώρα άλλες παίρνεις. Δεν μπορώ να σε πιάω που ποτέ, ρε μάμα. Τέλος πάντων. Ρε, Αντρέα μου. Τι έχεις κι εσύ μέσα σε αυτό το μαύρο χάλι? Πάλι για αυτήν είναι. Έλα, πες μου. Τίποτα δεν έχω, ρε μάμα. Μένω να κατονίσω. Αμά, ρε, Αντρέα. Με το τσιγκέλι στα βγάζω, δηλαδή. Αντρέα. Εγώ θέλω να σε προστατέψω από αυτήν την... Το μόνο που θέλει είναι να σου φάει την περιουσία σου. Μαμά, που θέλεις να χωρέξει. Αντρέα, μάνα σου είμαι. Λέγε, τι έχεις? Λοιπόν, μόνο να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν πρόκειται να το σχολιάσεις, ας πω. Είμαι αρκετά σκατά και δεν έχω καμία όρεξη ούτε την κρίνια σου να ακούσω, ούτε την κριτική μπορεί να κάνεις. Εντάξει. Στο υπόσχομαι, στο ορκίζομαι, αλλά λέγε. Επίσης είδα την Ελένα σε ένα μπαράκι με έναν κόμενο. Κόμενο? Κι άλλο κόμενο, μα... Ο Λούκας... Ο Λούκας... Θα μου πεις, ο Λούκας δεν είναι κόμενος. Και... Τι και... Κατάλαβα από την οικειότητα που είχαν ότι... Δεν είναι κάτι καινούργιο. Φαίνεται ότι είσαι τον παράλληλα με εμένα. Μάλιστα. Ώστε αυτός είναι ο Δότης. Ποιος Δότης? Ε? Ο Δότης. Ο Δότης είναι αυτός που δίνει χαρά στις μαζωμένες, παντρεμένες γυναίκες. Κατάλαβες, δεν είναι? Δηλαδή, εκτός από τον άντρα της και σένα, θες να μου πεις ότι έχει και κάποιον άλλο? Ε, όχι, ρε παιδί. Ε, όχι. Μου είπες και να μην σχολιάσω. Δηλαδή έτσι μου έρχεται να... να χυμίξω πάνω της και να... Hey. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα να μην μπορώ να υπεράσπισω τον εαυτό μου. Ε, πώς θα καταλάβεις? Πραγματικά, ο άνθρωπος έκανε μελές και ήμουν ο τελευταίος εγκληματίας. Αντιμετώπιζε με σαν να ήμουν ένοχος και ήταν σίγουρος για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι δίπλα σου. Που τη στιγμή που τολμήσαν να σε ανακατώσουν, εγώ θα σε υπερασπιστώ με οποιοδήποτε μέσο έχω. Αντριανά, ακού κάτι. Εσύ δεν θέλω να ανακατώθεις. Και για ο καλός σου και για ο καλός του μωρού. Θέλω να μείνεις ηρεμή. Είμαι σίγουρη ότι είναι η Αθηνά που έβγαινε στην αστυνομία και πενταούλα. Και για το οικονομικό αδιέξοδο. Μόνο τούτη ήξερε τα πάντα. Ναι, αλλά η Αθηνά δεν ήξερε ότι μου έδωκες τα λεφτά μου πίσω. Ψάξαν το και μάθαν το. Αφού τους έβαλαν τούτοι τις φυτίλιες. Όχι. Η Αθηνά αποκλείται να θέλει να μου κάνει κακό. Όχι. Μόνο να ήθελε να βοηθήσει να βρεθεί ο άντρας της. Γεια σας. Αντρέας Ιωάννου, είμαι φίλος του Παύλου. Πρέπει να είσαι Αντριάννα. Ναι. Χάρηκα. Πέρασε μέσα, Αντρέα.
Δεν ξέρω ότι ήταν ανεκδότη για γιατρούς. Άντε, το μάλλον. Λοιπόν, ακούτε. Ένας γιατρός λέει στον ασθενή: το πρωί θα παίρνεις έναν κόκκινο χάπι μαζί με ένα ποτήρι νερό. Το μεσημέρι είναι ένα μπλε χάπι με ένα ποτήρι νερό. Και το βραδάκι είναι ένα κίτρινο χάπι με ένα ποτήρι νερό. Γιατί ρωτάω ασθενή, τι έχω. Παίρνεις νερό, λέει. Καλό, καλό. Να είσαι καλά, Αντριάννα, πραγματικά χρειάζομαι. Απλώς δεν το ξέρω ότι η γυναίκα σου είναι τόσο διασκεδαστική. Άμα θέλει, έτσι. Αντρικό. Έχω τα λεφτά, Σοφία. Τουλάχιστον ένα μέρος το λεφτό. Αύριο να βάζεις την τραπέζα μαζί να πιέμε. Εντάξει, σου πάω. Δε, δεν σε βάλα σου μαχαίρι στο λαιμό. Αφού είπα σου δεν πιέζουμε, γιατί να ζωριστείς. Ζωρίζουμε, ξέρω να μου κάνω. Κλείς. Κλείς, πάω να πιέσαι. Πραγματικά νιώθω ήδη υποχρεωμένος. Ναι. Έλα, Αντρέα, εγώ είμαι. Ξέρω το. Τι θέλεις. Ας εδώ να σου μιλήσω. Τώρα. Η μαμά σου είναι για μένα, ε. Όχι. Εντάξει, έρχομαι. Τι θέλεις. Πε μου γλύρω γιατί έχω κάπου να πάω. Περιμένω με παρέα, δεν θέλω να αρχίσω. Αντρέα, ό,τι ζω να σου πει έφυγε για μένα είναι ψέματα. Έτσι είμαι η γυναίκα που θέλει να σου παρουσιάσει. Σαν τι άλλο να μάθω δηλαδή που δεν ξέρω ήδη. Γιατί τα γεγονότα μιλούν που μόνα τους. Τι να πει η μάνα μου για να καταλάβω πόσο ανυποκρίτρια είσαι. Αγαπώ σε. Θέλω να είμαστε μαζί, να θυσιαστώ τη μητρότητα Τζόουλα. Συγχαίνομαι σε. Πόσους γκόμενους έχεις. Για πόσους είναι να μάθω ακόμα. Τι να πει η μάνα μου. Τι να μου πει. Ό,τι σου να πει έχει δίκαιο. Γιατί είδασαι. Είδασαι χτες τον Παράκι. Είδασαι μου μαζί με τον Παύλο. Είδασαι με τα μάτια μου. Αφού σε είδα με τα μάτια μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, είδες με, αλλά άφησε με να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις τι. Εξάλλου όταν ήσουν μαζί μου, σου παντρεμένη με τον Λούκαν, και να λες τώρα σωρό ψέματα. Τώρα γιατί να σε πιστεύω. Αντρέα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Άφησε με να σου εξηγήσω. Βιάζεται σου ευκάλι λάθος συμπεράσματα. Άφησε με να σου πω, αν με ακούσεις. Ας σε ακούσω τι. Να καταλάβω πόσο λάθος σε έκρινα. Ναι! Το μόνο λάθος που έκρινα ήταν το πόσο με αγαπούσες. Τα άλλα ουλά δικαιολογίες. Αφού έφερε τον ογκόμενος πόσο σε γουστάρει. Είσαι τα μαζί του καιρών, ναι. Είσαι στον παράλληλα με μένα. Αντρέα, βλακίες που λέεις. Ποτέ μου έτσι απάντησα. Και η μόνη φορά που απάντησα τον άντρα μου ήταν μαζί σου. Κοινός που είδες ήταν ο αδερφός του Λούκα. Ναι, α. Και αδερφός του Λούκα να είναι τότε έχεις τα μαζί του. Μα τώρα σοβαρό μιλάς. Πιστεύεις ότι μπορεί να τα είχαμε τον κουνιάδο μου, ρε Αντρέα. Ναι, πιστεύω το. Η δυο σας τον Παράκι, εχαΐδευκεσαι, εφύλασαι, κατασού το χερούι σου. Τι άλλο πρέπει να δω, ρε Ελένα. Να σας πιάσω μαζί στο κρεβάτι. Ωραία. Έχεις τα τσέμια τον αρφόν του Λούκα. Μήπως καμνά δεις τριό. Έχεις δίκιο, Μωρία, σε ξέρω. Αλλά εμάσω. Εμπιστεύω λέξη να πω σαν άλλες. Έδωσα σου τα ούλα και πρόδωσες. Έχεις τα μαζί του. Γι' αυτό πίεζε. Δεν πιστεύω λέξη να πω τι λάβεις.